σεζόν, μετά από μια κοπιαστική προετοιμασία όλο αυτό το διάστημα. Πώς το νιώσατε? Εντάξει, ήταν, πιστεύω, όπως είπες, το πρώτο μας φιλικό. Λίγο να βρούμε τα πατήματά μας, γιατί η προετοιμασία, όπως ξέρουμε, ήταν βαριά. Το πρωί έχουμε και πάρει σήμερα, δεν έχουμε σταματήσει στην Ραβάρη. Δεν κοιτάμε εμείς ούτε το σκορ, ούτε... άμα ρωτήσω πώς έδειξε, δεν ξέρω καν σε 3 να κερδίσουμε. Και το θέμα είναι να βρούμε λίγο τη συνεννόηση μεταξύ μας, κάποια στοιχεία, υποδοχή στην επίθεση, μπλοκ, άμυνα, είναι αυτά τα στοιχεία που θα μας χρειαστούν και μετά. Πιστεύω θα έρθουν και άλλα φιλικά, να βρούμε και εμείς λίγο καλύτερα τα πατήματά μας, το παιχνίδι μας. Εγώ πιστεύω στα δύο που τα σύνταξαμε αρκετά καλό βόλιο, εντάξει, τα πρώτα λάθη που κάναμε στα πρώτα δύο σετ. Μετά η απόδοση μας έπεσε, γιατί λογικό είναι ότι η κούραση σιγά σιγά θα έρθει και το νιώθουμε και εμείς μέσα στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος, προχωράμε, συνεχίζουμε την προετοιμασία μας και πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Εντάξει, δεν είναι βέβαια επίσημο παιχνίδι, αλλά ήταν ο πρώτος παιχνίδι με τον Ολυμπιακό μετά από τόσα χρόνια. Το νιώσε λίγο διαφορετικά, έτσι? Όχι, δεν νιώσε διαφορετικά. Το χρησιμοποίησα να μην έχω ξαναφύγει. Θα μην έχω φύγει από τον Ολυμπιακό και νιώθω ωραία. Η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή. Πολύ καλά. Τα παιδιά είναι σούπερ. Έχουμε πάρα πολύ καλό κλίμα μέσα στην ομάδα. Δουλεύουμε και έχω μάθει και ξέρουν όλοι ποιος είναι ο στόχος του Ολυμπιακού. Ευχαριστώ.